αυτή η μπάλα ποτέ μέχρι το απόγευμα. Τέλος πάντων, εγώ πάντως την προσπάθειά μου την έκανα. Είμαστε στην Ταράτσα και μπορεί να μην έχει καλό καιρό, δεν έχει σημασία. Μπορεί και να έχει καλό καιρό. Πάντως θα είμαστε σε όλους τους χώρους του World Radio σήμερα. Οπότε, έλα παιδιά. Είμαι κάπου στον Πειραιά, στο λιμάνι και πηγαίνω σιγά σιγά προς τις εγκαταστάσεις του M-World Web Radio, γιατί έχουμε 24ωρο μαραθώνιο, θα γίνει χαμός. 3, 2, 1 και το κανονικό, η κανονική ορολογία είναι action. Σε 1/4 είμαστε live, περιμένουμε ήδη το Μυστερί για να μας παρουσιάσει το καινούργιο βιβλίο και τη Χρύσπα, η οποία θα είναι εδώ το επόμενο μισάωρο. Αυτή εδώ είναι η Κέλλη Καραμάνη. Γεια σας. Γιατί. Δεν το έπιμε. Για πόσο θα είμαστε ακόμα εδώ? Θα είμαστε, τι εννοείς? Α, ναι, θα είμαστε μέχρι την άλλη μέρα στις 5 το απόγευμα. Α, το εννοείς? Καλά τα λέω. Λοιπόν, θα είμαστε εσύ. Θα είμαστε όλο το απόγευμα εδώ, θα είμαστε όλο το βράδυ εδώ. Μέχρι αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα να μπείτε, να συντονιστείτε, να μπαίνετε στη σελίδα μας, να βλέπετε τα live βίντεο που θα ανεβάσουμε. Να μπαίνετε στο chat μας, συζητάμε. Λοιπόν, εγώ έφτασα στην τοποθεσία τη ζητούμενη. George. Hello. Μαρία. Hi. Καλά, ξεκάθαρα δεν κάνω για τα πλάνα εγώ. Είμαι άχρηστη όπως τα τραβάω όλα. Μπείτε στο Facebook του M-Word Radio. Web Radio. Web Radio. Εδώ. Πες λίγο. Να σε κρατήσω λίγο. Γιατί πρέπει να δείτε, έχουμε βάλει ένα στοίχημα. Αν θα μου πέσει από το κεφάλαιο μονόκερος. Όσον αφορά το βιβλίο, μπορεί όλος ο κόσμος να μπει στο παλαιονότης.com, να το δει από εκεί πέρα, να ενημερωθεί τι είναι το βιβλίο, το παιδαγωγικό αυτό βιβλίο πλέον. Γιατί οι παιδικοί σταθμοί αυξάνονται καθημερινά που το παίρνουν ως εργαλείο. Και αυτή είναι η έκπληξη δικιά μας σαν ομάδα παλαιονότες. Και τώρα πρέπει να πούμε δηλαδή στο trip. Ναι, ουσιαστικά 19.07 που λέμε εδώ. Ναι, στο 1907 και .com. Και ουσιαστικά εκεί πέρα ο ερευνητής που πήγε πρώτα το βιβλίο σε αυτόν έχει ξεκαθαρίσει το τι χρειάζεσαι από το κάθε κεφάλαιο. Οπότε, συγκεκριμένο κεφάλαιο, αυτό που χρειάζεται είναι να σου ζητάει το νούμερο του τρένου. Εδώ πέρα διαβάζεις όμως ότι λέει. Hellhole. Σωστά. Η τρύπα της κολάσεως, βέβαια, αν κάνεις αυτό. Βλέπεις ότι είναι το 37 04 77 34. Σωστό. Αυτό εδώ το παιδί που βλέπετε εσείς όσοι είσαστε live στο Instagram, το αγαπώ με αυτό το μάτι, αυτό το άτομο. Είναι μαζί μου και η φίλη μου η Νικόλ και επίσημα πάντα βοηθός μου. Αυτό δεν το αλλάζω με τίποτα, παρόλο που πάρα πολύ καιρό έχω να τη δω. Όλο τυχαίος, αλλά αυτό το παιδί θέλω να δηλώσω ότι το αγαπώ. Το βλέπετε, είναι λίγο βλαμμένο. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου. Αυτή τη στιγμή, στο στούντιο μέσα, εισβάλλει ο νούμερο ένα ραδιοφωνικός παραγωγός του Ατλαντής, Βάιος Ρούπης! Και όταν μετά τις 12 μιλάς για σεξ και περίεργες σχέσεις και μαύρα κουνέλια, δεν θα μπορούσε να μπει κανένας άλλος πέρα από το Βάιο Ρούπη. Θα κάνω εγώ μία ανταπόκριση εδώ πέρα, επειδή έξω φυσάει και πάλι θα βρέξει. Τους μάζεψα όλους εδώ, να παίξουμε εμείς από εδώ ένα επιτραπέζιο. Δεδομένου λοιπόν... Των συνθήκων, για πες μου. Ναι, όχι, δεδομένου ότι δεν έχεις κλειστοφοβία και μπαίνεις μέσα στο σανσέρ αρχικά. Πω, ξεκινάμε από πρέπει, αυτό. Ναι, πρέπει πρώτα να μπεις, ναι, γιατί εντάξει, μπαίνεις λοιπόν μέσα, είτε με το ζόρι είτε από μόνος σου, ναι. Τέλος πάντων. Είτε σε βάζω. Αν καταλάβεις ότι πέφτει, τι κάνεις? Πες μας, και Κέλλη Καραμάνη. Λοιπόν, η Ελένη Κασμά, ναι. Όπου αυτό το αγόρι το αγαπώ, θα το πνάτω. Α, μπορεί και να το ξέρει η Ελένη που είναι... Δεν ξέρω, γι' αυτό το είπα. Δεν γνωρίζει. Θα ξέρει η Ελένη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι. Και εγώ την αγαπώ την Ελένη.
Και εγώ σ' αγαπάει η Ελένη, σ' αγαπάει. Γύρνα την κάμερα σε μένα. Στο δρόμο για Θεσσαλονίκη και υποστηρίζουμε Μαρία και Κρίσπα. Ουσιαστικά την Κόκκο δίνει πολύ. Έχουν πετύχει πολλές θεατρικές παραστάσεις στο σκοπό του να πάρουν κάποια χρήματα για να κάνουν την παραγωγή. Όπως επίσης και ταινίες. Ουσιαστικά μπορείς να βάλεις το project σου και από εκεί και πέρα ο κόσμος που μπαίνει στην Κόκκο μπορεί να δώσει κάποια χρήματα είτε σαν δωρεά είτε και να προαγοράσει το προϊόν που θα βγάλεις. Και το 24ωρο συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Έχουμε πάρει τη σκυτάλη εκεί. Έχει πάρει τη σκυτάλη του σκοτώνοντας την ώρα μαζί με γκέστη τη Βασιλική την Καραγιαννοπούλου και μία φίλη του Ζέντου Τζόκοπαρη. Ωραία, μπράβο. Να τα λέμε αυτά, τι να πω ψέματα. Όχι, δεν θα πω εγώ ψέματα. Και ποια παιδιά κάνουν εκπομπή τώρα? Η Ζωή Δημοπούλου και ο Γιάννης Ωράος. Πάμε να τους κατασκοπεύσουμε λοιπόν. 30 σελίδες θέματα έφερα. Γι' αυτό θα πεις εσύ ένα γιατί. Στείλουμε, τι κάνουμε, δεν ξέρω. 30 σελίδες, ένα διωράκι έχουμε γενικά. Θέλω λίγο να το. Α, εγώ άκουσα για 24 ώρες. Αν έτσι τύχει να κάνουμε όλες τις ώρες εμείς εκπομπή. Η Μαρία είπε να κάνουμε κάποιες από τις ώρες, από τις 24. Στο διευκρινιστικά. Μην καπηλεύεσαι, μην καπηλεύεσαι. Υπάρχει σαμποντάζ, παιδιά, εδώ πέρα. Καλημέρα σε όλους. Είναι τραγική κατάσταση. Βλέπω μια Κάνον απέναντί μου. Επειδή είχα παρακολουθήσει επίσης αποσπασματικά παλιά, φανατικά όμως, αλλά αποσπασματικά λόγω έλλειψης χρόνου, τα X-Files. Ναι. Σας αποκαλύπτω λοιπόν τώρα εδώ δημόσια φίλες και φίλοι ότι έχω μπει σε μια διαδικασία και βλέπω από την αρχή όλους τους κύκλους. Έχω φτάσει στον τέταρτο κύκλο. Γιατί πόσοι κύκλοι είναι, τα τελευταία επεισόδια δεν μου αρέσουν τα καινούργια, δεν πρέπει να είναι τόσο καλά οι δύο καινούργιοι κύκλοι που κάνανε μετά το. Γιατί κάνανε ένα reunion, ας πούμε, μετά από πόσο καιρό που είχε τελειώσει και έχουν βγάλει πέρσι ένα κύκλο και άλλο ένα φέτος. Ναι. Ένας που τρέχει τώρα. Ναι. Αυτούς εντάξει, δεν τους έχω φτάσει ακόμα. Έχω μείνει στο βλέπω τους παλιούς. Thank you.